Τι έγινε, ομαδάρα, έτοιμη για γύρισμα? Εμείς ναι, αλλά ξέρεις, δεν έχει έρθει κανείς. Κάτσε να πάρω το σόλ. Αλλά δεν το σηκώνει το σόλ, ζήτω που καήκαμε. Κάτσε να πάρω μαρσό, μήπως έρθει με τον D να το βρούμε μέχρι να επικοινωνήσει. Έλα μου! Εγώ έλα μου. Εσύ έλα μου. Είχαμε ραντεβού στο σετ πριν από 20 λεπτά. Πού είσαι? Στο ταξί είμαι, έρχομαι. Είχε κίνηση, ρε Φιβό. Ναι, σε 15 λεπτά ακριβώς θα είμαι εκεί. Ο Σόλ είχε έρθει. Όχι, και δεν σηκώνει για τα τηλέφωνα. Πού είναι? Δεν έχω ιδέα. Να σου πω, κλείσε, γιατί μπαίνω σε τούνελ και δεν θα χώσει... Ποιο τούνελ, τι λέει? Εφόσον δεν έχει φτάσει ακόμα ο Σόλ, έχουμε λίγο χρόνο μπροστά μας. Βρισκόμαστε λίγο πριν την έναρξη της 5ης σεζόν του WNC και υποτίθεται πως έχουμε γύρισμα για το κλιπ «Τον το λες αγάπη αυτό» από το δίσκο μου «Το Τσίκα», το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούνιο. Πώς όμως φτάσαμε μέχρι εδώ, ποιοι είναι πια αυτοί οι WNC και πώς κατά καταφέρουν κάθε Τετάρτη να βγάζουν και από ένα καινούριο κομμάτι. Το μικρό τρελό μας όνειρο ξεκίνησε από το Σολμάιστερ του 2011 με κάποιο τρόπο. Απλά εγώ ήμουνα 10, οπότε ίσως και να μην είμαι κατάλληλη για να διηγηθώ τη μουσιακή ιστορία αυτού του project. Μπλα μπλα μπλα, ήθελε να βγάλει ένα κομμάτι για μια πρώην του και για να μην φανεί ξέμπαρκο, αποφάσισε να το κάνει εβδομαδιαία σειρά. Την ίδια ώρα που ένας μικρός διπάνς, κάπου στο Καματερό, περιμένει πώς και πώς να ανοιχτώσει βράδυ Τετάρτης για να τον ακούσει. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι το 2017, όταν ο Ντί αποφάσισε να το ξανατρέξει, η τύχη του χτύπησε την πόρτα. Γνώρισαν εμένα, ηχογραφήσαμε το μια φορά και ένα καιρό και γίναμε το φοβερό συγκρότημα που όλοι αγαπήσατε. Μετά από μια μαραθώνια πρώτη σεζόν, η οποία κράτησε 1,5 χρόνο, εφόσον δεν είχαμε καταλήξει ακόμα στο πλάνο των σεζόν, κάναμε το πρώτο μας διάλειμμα το καλοκαίρι του 2018. Μετά μπήκε Σεπτέμβρης και επιστρέψαμε... Έρχομαι, ρε Φίβο! Έρχομαι, ρε Μίμο. Σήκωσε το βρε μαλάκα, Φίβο, ξέρω πως τα ακούς. Γιατί, why, βαγούν, δεν είναι καν δικό το γύρισμα. Λακάνε πως δεν το άκουσες. Αυτή είναι η πραγματική ιστορία του WNC και θα την ακούσετε από μένα. WNC θα πει ο μαλάκας που μένει σε άλλη πόλη κάθε φορά να πρέπει να ψάξει ταξί γιατί κανένας δεν έχει το φιλότιμο να έρθει να τον μαζέψει. Anyways, η σεζόν 2 ξεκίνησε με τις καλύτερες δυνατές προθέσεις από μεριά μας μέχρι που ήρθε η ρήξη με το και συνεχίστηκε με ένα από τα μεγαλύτερα σερί από νίκες που έχουμε δει μέχρι τώρα. Πιάνουμε δικό μας στούντιο, το θρυλικό πλέον Freak House και κλασικά πλέον κομμάτια όπως η τριλογία της Ρόζας, αλλά και τεράστια bangers όπως το Τέλεια Τελής και το Τα ίδια λάθη ακούγονται για πρώτη φορά σε ένα κατάμεστο Γκαγκάριν και εμείς νιώθουμε πιο σίγουροι από ποτέ για αυτό που έχουμε δημιουργήσει, καθώς οι κόποι μας ανταμείβονται και το όνειρο παίρνει μπροστά μας σάρκα και οστά. Ταξί! Σαν να γραφτώ μας, το κάναμε manifest, δεν είσαι δικός μας. Στα δύσκολα χάθηκε, την πιάνω απ' τη μέση, κάνε μου ό,τι σου αρέσει. Τι θέλεις, άνθρωπε μου, καλέ, ηχογραφώ. Ρε μαλάκα, έχω φτάσει αεροδρόμιο, ποιος θα έρθει να με μαζέψει? Είναι κάποιο σενάριο αυτό που είσαι 8 χρονών και δεν μπορείς να πάρεις τα μέσα. Τι μου λες τώρα, με κάνεις τώρα να μετανιώσω το τατού? Στο κάτω-κάτω αντιπάνεις είναι σε γύρισμα, δεν μπορεί να έρθει να σε πάρει τώρα. Και... με παίρνει ο φίλος, σκάσε και πάρε μετρό, γεια. Έλα ρε, να σου πω,
Μήπως έχεις καμία καρέ περούκα. Έτσι όπως τη βλέπω τη φασούλα εδώ, θα παίξω εγώ τη Μαρσό και ο Σωτήρης θα κάνει τον τι. Τουρίστε. Ρε μαλάκια σε μένα βρήκατε. Θα έρθει κανείς για γύρισμα. Παίρνω το σολ, δεν μου απαντάει. Παίρνω τον τι, το έχει κλειστό. Ο μόνος άνθρωπος που μου απαντάει είναι η Μαρσό, η οποία έρχεται σε ένα τέταρτο εδώ για καμιά ώρα. Μην ξεχνάς τον Τζέο τώρα, έλα. Βρες μου το τι πάνε, ρε άνθρωπε. Μην δοκιμάζεις material για το stand-up σου πάνω μου. Δεν σ' ακούω, εσύ μπαίνω σε ένα τούνελ και. Το σι. Δεν είμαι ένα απλό κόλπα και τα σύεσαι εγώ. Εγώ πρέπει να γίνω ταινία. Η τρίτη σεζόν ξεκίνησε πιο δυναμικά από όσο θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Αφενός, με το χάρτινο βασίλειο του Σολ, που παραμένει ένα από τα πιο τολμηρά μουσικά projects που έχει δει η χώρα και συμμετείχαμε όλοι μαζί σαν οικογένεια, αφετέρου με το κόρι, που καθιέρωσε τη Μαρσό σαν ένα pop είδωλο. Μετά από ένα πανελλήνιο sold out tour παρουσίασης δίσκων για τα 10 χρόνια του Να τα πούμε, κυκλοφορεί και τον Ιανουάριο το πρώτο προσωπικό μου άλμπουμ με τίτλο Δεσμιέματος. Βέβαια, πριν καλά προλάβει να δει το φως του ήλιου, και ενώ η προπόληση για το καθιερωμένο μας live της Μεγάλης Τετάρτης όδευε προς το sold out, μας κλείσαν όλους μέσα στα σπίτια μας. Η ομαδάρα όμως δεν το βάζει κάτω, μετακομίσαμε όλοι μαζί μέσα στο στούντιο και γράφαμε πυρετοδός τραγούδια που ο κόσμος αγάπησε από το πρώτο άκουσμα, όπως το Ρετρό, το Γκάγκστα και το Κάνε μου κακό. Η στήριξη του FAM ήταν τόσο συγκινητική που θέλοντας να δώσουμε κάτι πίσω στους ανθρώπους που μας αγκάλιαζαν σαν οικογένειά τους, διοργανώσαμε την πρώτη live stream συναυλία στην Ελλάδα δωρεάν από το κανάλι μας στο YouTube για να κρατήσουμε συντροφιά σε όσους μετράγανε τις μέρες μέχρι να μας ξαναδούν από κοντά. Η καραντίνα όχι μόνο δεν μας περιόρισε, αλλά ίσα ίσα μας όθησε να δοκιμάσουμε τα όρια της δημιουργικότητάς μας σε σημείο που γυρίσαμε ολόκληρο το βίντεο κλιπ για το πρώτο νεκροταφείο Αθηνών του Σολ σε συνθήκες εγκλεισμού μόνοι μας ένα βράδυ σε αυτό εδώ το στούντιο. Τι κάνεις εδώ? Γάμισε με ρε μαλάκα. Καλά είσαι τρόμπα, σε ψάχνουν μία ώρα στο γύρισμα. Ρε το ξέρω, αλλά έμεινα με το κολοαυτοκίνητο εδώ πέρα πιο πάνω στο στενό και έχω γίνει σκατά από τα λάδια. Μου έχει κλείσει το κολοκινητό από μπαταρία, δεν μπορώ τόση ώρα να επικοινωνήσω με κανέναν και έχω χεστεί πάνω μου. Α, τώρα άνοιξε, παίρνω το σόλ και ξεκινάμε. Πιάσω κι όσο παίζω, πάσω πάνε όλοι κι αστό. Πες σου στην πόρτα, κοιτά το σκορ. Το ξέρω πως θέλεις να έρθεις εδώ. Θέλεις μαζί μας να έρθεις να φέρω. Που πήγαν όλοι οι MCs, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πάρε με όταν τους δεις, yeah. Θέλεις μαζί μας να... Μισό. Πες μου τον ανάψει. Τι να πει κανείς για την τέταρτη σεζόν που δεν έχει ποθεί. Πάλι διπλή κυκλοφορία δίσκων από πατέρα και κόρη. Απ' τη μία το τα λέμε στην κόλαση με τα πιο κινηματογραφικά κλιπς που έχουμε κάνει ποτέ και από την άλλη το Τσίκα να σπάει τα μία και να κερδίζει στη Μαρσό υποψηφιότητα στα Mad VMA. Εγώ από την άλλη βρήκα το στυλ μου περισσότερο από ποτέ και το Night Rider μαζί με το Vodka Vision και το μεγαλύτερο μου λάθος ξεπεράσαν οτιδήποτε άλλο έχουμε κάνει σε προβολές και streams. Κομματάκι με Έλενα Παπαρίζου και Μαρσό να βάλω. Άσε που σαν να μην έφταναν όλα αυτά, μετρήσαμε και την επιστροφή ενός τρίλου του ραψοδού φιλόλογου στο κανάλι του WNC σε ένα δίσκο σε μουσική δική μου και παραγωγή του Soulmeister. 100-0. Είμαι να βάζω το κινητό στο... Άναψε. Στείλε μου κουδούνι. Γεια. Yeah. Α, κι εσείς τώρα ήρθατε. Κατάλαβα, θα μας γαμίσει. Καταλαβαίνω γιατί άγχωνεσαι. Καταρχάς έχεις εδώ πέρα Δόκτωρ Πρέλα. Θα του κάνει ένα διαστιά και θα τον καλμάρει μπαμ μπαμ. Πάνς, κάνε τζόκερ. Οκ, θα μας γαμίσει. Άντε πάμε! Ή κανείς μαζί. Sorry, μαλακία μου. Το θέμα όμως δεν είναι το παρελθόν. Το θέμα είναι τι μας επιφυλάσσει στο μέλλον. Είπε... Άσε μας ρε μαλάκα που ξαργείς ένα δίρο ή θα σας πάσει για τον τέταρτο τοίχο. Έλα πάρε δεις το κάδρο να δεις πως γράφεις. Μαρσό, δί σου, πλή σου, μπογιατί σου, φύγε να μην σε βλέπω. Ε, μπορεί κάποιος να πάρει 40 τηλέφωνα το Σολ, μπας και αρχίσει το γάμι το γύρισμα. Μη γελάς. Σοβαρά.
Έλα, 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 έλα! Πάμε λίγο θέση, Μαρσό! Έρχομαι, καλέ! Ωραία, φώτα! Ετοιμός! Ωραία, σωτήρι μοντέλ! Γραφέ μου! Τέλεια! Τζέο, έλα, κλακέτα, πάμε! Ετοιμός! Μπράβο το playback! Τρέχει! Ωραία, και πάμε! Αν το λες αγάπη αυτό, σκηνή ένα πλάνο, ένα λήψη πρώτη. Σου γράφω ακόμα ένα γράμμα με τα ίδια σχήμα γράμματα που κάνω από πάντα ακόμα σονάτα. Εκείνο το κορίτσι με το επίθετο βάμβα δεν έμαθα μα το κύμα, το μπουκάλι στα πόδια σου ξέβρεσε. Θα ήτανε θαύμα μα ως και το τραγούδι που σου γράβα γέρασε. Μας πήραν τα χρόνια, μην απορείς το δωμάτιο έρημος έγινε. Σε πάλι. Τα παιδιά είναι για ύπνο από νωρίς κοινά. Νωρίς μυαλά.